με χτύπησε στο πρόσωπο, μου έσπασε πάνω στο πρόσωπό μου τα γυαλιά μου, με έριξε κάτω στην άσφαλτο που χτύπησα και εκεί. Θύμα επίθεσης για μία θέση στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έπεσε στο κέντρο της Πάτρας ένας 45χρονος που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας 54χρονος οδηγός διαπληκτίστηκε με τον 45χρονο για τη θέση στάθμευσης. Σοκαρισμένος, ο 45χρονος περιγράφει στην κάμερα του Πάτρας TV τι του συνέβη. Έψαχνα να βρω να παρκάρω, τελικά δεν έβρισκα και αναγκάστηκα να το αφήσω σε θέση παράνομη στάθμευσης, με τον κίνδυνο να φάω κλίση όπως έχω ξαναφάει και να κάνω δουλειά μου. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο έβγαλα μία φωτογραφία, τα δύο αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παρανόμως στην αμαία θέση, και αμέσως μέσα από το καφέ μπαρ βγήκε όλο το καφέ έξω, όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Μου ζήτησε το λόγο αυτός που είχε το πίσω αυτοκίνητο, ένα Toyota λευκό, και μου λέει τι κάνεις εδώ, τι είναι αυτά εδώ, σε στυλ νταβατζή, σε στυλ μπράβου, σε τέτοιο στυλ. Του λέω, θα έπρεπε, αν είναι δικό σας, λέω, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Όποιος παρκάρει σε αναπηρική και δεν είναι ανάπηρος, δεν έχει τσίπα, είναι ξετσίποτος, του είπα. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, σύμφωνα και με την αστυνομία, ο 54χρονος απείλησε και εξύπρισε τον 45χρονο με διάφορες φράσεις και στην συνέχεια σήκωσε το χέρι του και έσπρωξε με δύναμη τον 45χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Κάνω εγώ, κοιτάζω κάτω να κλείσω το κινητό μου, να το βάλω στη τσέπη, και την ώρα που είμαι στα πλάγια με αυτόν και πάω να φύγω, νιώθω σκοτάδι. Μου ρίχνει τόσο δυνατή γροθιά που έχασα τις αισθήσεις μου για κάποια δευτερόλεπτα, έπεσα στο έδαφος, έσπασε τα γυαλιά μου πάνω στο πρόσωπό μου. Δηλαδή σήκωσε το χέρι. Σήκωσε το χέρι και με μανία, με φόρα που πήρε, έβαλε με όλη του τη μανία επάνω μου, με χτύπησε στο πρόσωπο, μου έσπασε πάνω στο πρόσωπό μου τα γυαλιά μου, με έριξε κάτω στην άσφαλτο που χτύπησα και εκεί. Ναι. Τι σας είπε ο γιατρός, πήγατε στο νοσοκομείο για εξέταση, τι σας πήγα, μου είπε, επειδή έχω ρεβόκρανο χρόνιο, ότι το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό, ότι μου έχει αφήσει και σημάδι, κάτι δαχτυλίδια, δεν ξέρω τι φόραγε εκεί, κάτι σημάδι έχει μείνει εδώ που με εξέτασε, και μου είπε να παραμείνω ξεκούραστο στον καναπέ, να μην κάνω τίποτα, έχω ηλίγκους, ζαλάδες, δεν μπορώ να, ήδη έχω πάρεση περονιαίου, δεν μπορώ να περπατήσω καλά κουτσένο, ο οποίος άνθρωπος με άφησε ακόμα χειρότερα από την κατάσταση που είμαι ήδη. Μάλιστα, λόγω της πτώσης του προκλήθηκαν φθορές σε διάφορα προσωπικά του αντικείμενα. Όμως, λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 45χρονος, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το έδαφος. Εσείς πέσατε στο έδαφος. Έπεσα και μετά από 5-10 δευτερόλεπτα βρήκα κάπως τις αισθήσεις μου, σηκώθηκα και τρελάθηκα μετά. Λέω, τι έγινε εδώ τώρα. Έψαχνα να βρω τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Με αποτέλεσμα αυτός να λέει κάτι δικά του, να ουλιάζει, να φωνάζει και να κάνει, ενώ εμένα είχε χτυπήσει, με το αποτέλεσμα να προσπαθώ να αμυνθώ όπως μπορώ για να μην πέσει επάνω μου άλλο. Φύγανε και οι δύο αυτοί που είχαν παρκαρισμένη τη θέση, εξαφανίστηκαν με ηλικιώδη ταχύτητα, άκουσα σπινιαρίσματα δηλαδή με το που πάτησα το τηλέφωνο και άρχισα να παίρνω, έφυγαν αστραπή. Μετά το επεισόδιο κλήθηκε η αστυνομία και ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση. Στην συνέχεια, αστυνομικοί του Β' τμήματος σχημάτισαν δικογραφία εναντίον του 54χρονου για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναζητήτο. Και μετά ανέλαβε, όπως ρώτησα μετά το όνομά του και έμαθα, ότι λέγεται κύριος ο κάπος Ανδρέας, ο οποίος με πήρε, με περιπολικό έφερε εκείνη τη στιγμή, με πήγε στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα, όπου με είδε την κατάστασή μου, είδε ότι είχα έτρεμα, δεν μπορούσα να καθίσω, είχα πάθει κρίση άσθηματος, κρίση πανικού, και έφερε ασθενοφόρο εκεί όπου με παρέλαβε, με πήγε πέρα στο νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο εφημερεύε. Τι θα του λέγατε αν τον βλέπατε τώρα μπροστά σας? Τίποτα. Θα του πει η δικαιοσύνη αντί για εμένα. Έχω κάνει όλες τις ενέργειες, έχω ήδη κάνει μήνυση και θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης